Ιώτα Α κεφάλαιο 23 εδάφιο. Διότι εγώ παρέλαβον από του Κυρίου εκείνο το οποίο και παρέδωκα εις εσάς, ότι ο Κύριος Ιησούς εν τη νυχτή καθήν παρεδίδετο έλαβε νάρτον και ευχαριστή σας έκοψε και είπε λάβετε φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου το υπερ ημών κλώμενον, τούτο κάμνετε εις την ανάμνησή μου. Ομοίως και το ποτήριον αφού εδείπνησε λέγον, τούτο το ποτήριον είναι η καινή διαθήκη εν το αίματί μου, τούτο κάμνετε ο σάκης πίνετε εις την ανάμνησή μου, διότι ο σάκης αν τρώγεται τον άρτον τούτον και πίνετε το ποτήριον τούτο, το θάνατο του Κυρίου καταγγέλλεται μέχρι της ελεύσεως αυτού. Ώστε ως τη στρώγη των άρτων τούτων η πίνη το ποτήριον του Κυρίου αναξίως, ένοχος θέλει είστε του σώματος και αίματος του Κυρίου. Ας δοκιμάζει δε αυτόν ο άνθρωπος και ούτως ας τρώγει εκ του άρτου και ας πίνει εκ του ποτηρίου, διότι ο τρώγων και πίνων αναξίως τρώγει και πίνει κατάκριση σε αυτόν, μη διακρίνων το σώμα του Κυρίου. Δια τούτο υπάρχουσι μεταξύ σας πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και αποθνίσκωσιν ικανοί, διότι αν διεκρίνομεν εαυτούς δεν ηθέλομεν κρίνεστε, αλλά όταν κρινόμεθα, παιδευόμεθα υπό του Κυρίου, δια να μην κατακριθόμεν μετά του κόσμου. Αμήν. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, ότι ο Θεός δεν θέλει να κατακριθόμεν μετά του κόσμου, γι' αυτό επιτρέπει στη ζωή μας να κρινόμεθα από αυτόν και να παιδευόμεθα υπό του Κυρίου. Και σε αυτό λίγο σας παρακαλώ να μείνουμε. Να παιδευόμεθα υπό του Κυρίου, γιατί δεν θέλει ο Κύριος να κατακριθούμε μετά τον κόσμο, μετά του κόσμου. Δηλαδή επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας δυσκολίες και όλο πιο μεγάλες, μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να εννοήσουμε. Να εννοήσουμε το λάθος μας, να εννοήσουμε ότι αυτό για το οποίο θεωρούσαμε, το οποίο θεωρούσαμε βέβαιον, αυτό το οποίο θεωρούσαμε κακόν ή καλόν, ενώ ενώπιον του Θεού αντί για καλόν το κακόν και γιατί για κακόν ή το καλόν, να το εννοήσουμε, να επιστρέψουμε στο Θεό, να μετανοήσουμε, να διορθωθούμε, ώστε να πάψει όχι η παιδεία, αλλά η ταλαιπωρία της παιδείας. Να το πω πιο σωστά. Να πάψει όχι η ταλαιπωρία της παιδείας, η αιτία της ταλαιπωρίας της παιδείας, οπότε θα έλθει και η ευλογία όπως την περιμένουμε. Γιατί οι δοκιμασίες στη ζωή μας δεν έρχονται μόνο για να μάθουμε, αλλά έρχονται και για να μάθουμε, έρχονται και για την καρποφορία μας, αλλά έρχονται αδερφοί αγαπητοί και για τη διόρθωσή μας. Έρχονται για να εννοήσουμε ότι επιτέλους δεν είναι βέβαιον αυτό το οποίο εσύ θεωρείς βέβαιον, αλλά είναι αλλιώς τα πράγματα. Να εννοήσουμε ότι οι σκέψεις μας πάντοτε δεν είναι οι σωστότερες. Και αντί να στρέφουμε το βλέμμα μας και να κοιτάζουμε δεξιά και αριστερά, αλλά να στρέψουμε το βλέμμα μας στον ουρανό και να κοιτάξουμε από τον Χριστό να έρθει η βοήθειά μας. Αδελφοί, κάνουμε λάθη. Δεν κάνει ο άλλος λάθη. Πιο σωστά θα ήταν αν έλεγα κάνω λάθη. Κάνω λάθη. Και έχω κάνει και κάνω και πρόκειται να κάνω. Ποιος θα με διορθώσει? Ποιος θα έρθει να μου πει παιδί μου δεν περπατάς καλά, δεν είναι σωστό έτσι πως το έχεις σκεφτεί? Ποιος θα έρθει αδερφοί αγαπητοί? Ποιος έχει πρώτον την ικανότητα? Ξέρουμε όλοι μας ότι την ικανότητα την έχει μόνο ο διδάσκαλός μας ο Ιησούς Χριστός. Αλλά του έχουμε δώσει και τη δυνατότητα. Η Γραφή λέει ότι ο Ιησούς Χριστός στέκεται στη θύρα και κρούει. Τακ, 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 τακ. Κρούει την πόρτα της οικογένειάς σου, την πόρτα της καρδιάς σου, την πόρτα της εκκλησίας μας, κάθε πόρτα που του έχουμε κλείσει με τις απόψεις μας. Αυτός όμως πάνω στις απόψεις μας και στη γνώμη μας έρχεται και χτυπάει την πόρτα. Δεν τη διαρριγνύει, μπορεί. Δεν μπαίνει μέσα με το ζόρι, μπορεί. Αλλά περιμένει εσύ
να του δώσεις τη δυνατότητα να εισέλθει, ανοίγοντάς το. Όποιος ακούσει τις φωνής μου σήμερα και ανοίξει την πόρτα, εγώ, λέει ο Θεός, υπόσχομαι να εισέλθω, να δειπνήσω μαζί του, αυτός να δειπνήσει μαζί μου και να μείνουμε μαζί μέχρι να έρθει η ώρα της αναχωρήσεώς μας. Σήμερα λοιπόν, αδελφοί, ας καταδικάσουμε τις γνώμες μας, τις σκέψεις μας, τις αποφάσεις μας, το χαρακτήρα μας. Το χαρακτήρα μας. Έχω, λέει, είμαι πολύ ευαίσθητος. Καταδίκασέ το, αδελφέ. Είμαι πολύ ανεξάρτητος, δεν σηκώνω μήγα στο σπαθί μου. Καταδίκασέ το, αδελφέ, ενώπιον του Θεού. Είμαι πολύ αυστηρός. Καταδίκασέ το, αδελφέ. Είμαι φιλίποπτος. Καταδίκασέ το, αδελφέ. Να καταδικάσουμε. Είμαι πεισματάρης, λένε, είμαι αρβανίτης και είμαι πεισματάρης, αγύριστο κεφάλι. Καταδίκασέ το, αδελφέ. Με αυτό το χαρακτήρα στον ουρανό δεν θα πάω και δεν θα πας. Να καταδικάσουμε τον χαρακτήρα που δεν αρέσει το Θεό και να αποκτήσουμε το χαρακτήρα του Χριστού, καθώς ο Χριστός είναι ο χαρακτήρα της υποστάσεως του Θεού. Να γίνουμε και εμείς χαρακτήρες της υποστάσεως του Χριστού. Να είναι στη ζωή μας τα πάντα εν πάση ο Χριστός. Να πούμε ουχή εγώ στη ζωή μου από εδώ και πέρα, αλλά εσύ Κύριε. Και να περπατάμε με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου και με τη διδασκαλία του Λόγου του Θεού. Και αυτή τη στιγμή ιδιαιτέρως, αδελφοί αγαπητοί, που θα σταθούμε όρθιοι στην παρουσία του Κυρίου για να λάβουμε μέρος το ευλογημένο, να φάμε και να πιούμε το ευλογημένο σώμα και αίμα του Ιησού Χριστού διαπίστεως, να σταθούμε με συντετριμένη την καρδιά, να σταθούμε αναγνωρίζοντας ότι εις πολλά πτεωμεν άπαντες, ότι πολλά λάθη έχουμε κάνει, κάνουμε, και από όλα αυτά ο Θεός να μας διορθώσει και ο Θεός να μας συγχωρήσει. Και αν κάτι δεν έχει πάει καλά στη ζωή μας, να πούμε γεννηθήτω το θέλημά σου, Κύριέ μου. Και αν κάτι έχει πάει καλά στη ζωή μας, να δώσουμε τη δόξα μόνο σε Αυτόν. Αλλά ένα να θέλουμε, ένα να θέλουμε. Τα έργα, τα κρυπτά, του σκότους να είναι σε αγιασμό και καθαρότητα του καθενός εξ ημών. Και οι επιθυμίες της καρδιάς μας, οι κρυφές, να είναι επιθυμίες άγιες και ευλογημένες. Ας σηκωθούμε, αδελφοί, τώρα. Με έντονη τη διάθεση για μετάνοια, με έντονη τη διάθεση για επιστροφή, με έντονη τη διάθεση για αγιασμό και καθαρότητα, και αυτά που ξέρουμε και αυτά που δεν ξέρουμε, και αυτά που φαίνονται και αυτά που δεν φαίνονται. Ας προσευχηθούμε, σας παρακαλώ, όλοι μας σήμερα, να ζητήσουμε έλεος και χάρη από τον Χριστό να μας επιστρέψει στο δικό του θέλημα, να πάρει τα έργα του σκότους, τα σαπρά και τα πονηρά, και να τα πετάξει στα βάθη των θαλασσών, και να πάρει τις επιθυμίες μας, τις κακές που δεν είναι βάρεστες στο Θεό, και να τις πετάξει στα βάθη των θαλασσών. Ας έρθουν, σας παρακαλώ, εκεί οι πρεσβύτεροι, και όλοι μας να δεχτούμε το Λόγο του Θεού σαν Λόγο Θεού καθώς είναι σήμερα, και να μετανοήσουμε, αδελφοί. Ας έρθουν και οι πρεσβύτεροι, σας παρακαλώ.